Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία με στόχο την εξάλληψη των τρομοκρατικών ομάδων του Ισλαμικού κράτους και της Αλ-Νούσρα στη Συρία. Στην κοινή τους δήλωση μετά τη 15η Διεθνή Συνάντηση για τη Συρία, οι τρεις χώρες επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις και να αντισταθούν σε αυτονομιστικές ατζέντες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και απειλούν την εθνική ασφάλεια των γειτονικών χωρών. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη συνεργασία προκειμένου να εξαλείψουν το μέτωπο Αλ-Νούσρα και όλα τα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα ή το Ισλαμικό κράτος και άλλες τρομοκρατικές ομάδες όπως ορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν εξέφρασαν ανησυχία για τις αυξανόμενες εχθροπραξίες εναντίον αμάχων σε διάφορα μέρη της Συρίας. Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο nemesishd.gr, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο.